τον 5ο αιώνα π.Χ. ο πρίγκιπας Αλέξανδρος ο Πρώτος από τη Μακεδονία κατέβηκε στην Ολυμπία για να πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μόνον για Έλληνες. «Είσαι Έλληνας?» τον ρώτησε. «Βεβαίως, κατάγομαι από το Άργος. Ο παππούς μου ήταν ο Τίμενος, ο βασιλιάς του Άργους, πριν 200 χρόνια. Είχε 3 γιους, τον Αέροπο, τον Κάρανο και τον Περδίκα, που τους έστειλε να μάθουν τις τέχνες της ειρήνης, τη γεωργία και την κτηνοτροφία στους πρόποδες του Ολύμπου, στην Πιερία. Μετά από 10 χρόνια σκληρής δουλειάς, χτύπησαν την πόρτα του βασιλιά και ζήτησαν τα χρήματά τους. Ο βασιλιάς δεν είχε χρήματα. Ζήτησε τη βοήθεια των Θεών. Κοίταξε ψηλά και είδε στο οπαίον την τρύπα της οροφής να βγαίνει ο καπνός από την εστία. Εκεί είδε και τον ήλιο να μπαίνει και να καθρεφτίζεται στο πάτωμά του. Να η αμοιβή σας. Κατά τον ποιητή Ισίωδο, οι Μακεδόνες ήταν απόγονοι του μυθικού γενάρχη Μακεδόνος, γιού του Δία και της Θείας, και κατοικούσαν από αρχαιοτά τους χρόνους στα Πιέρια Όρη, περιοχή με πλούσιες βοσκές και ξυλία. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, το μακεδονικό έθνος ήταν δωρικό φύλο. Το όνομα Μακεδονία έχει γνήσια ελληνική ρίζα και προέρχεται από τη λέξη Μακεδνός ή Μακεδανός, που σημαίνει μακρός, υψηλός. Οι πρώτες ιστορικές πληροφορίες για τη Μακεδονία αναφέρονται στην Ιλιάδα. Σύμφωνα με τον Όμηρο, οι Παίωνες μετήχαν στον Τροϊκό πόλεμο με αρχηγό τον Πυρέμφη. Μία από τις πιο όμορφες και πλούσιες πόλεις της αρχαίας Μακεδονίας ήταν η Έδεσα. Φημισμένη για τη θαυμάσια φύση και τους καταράκτες του ποταμού Βόδα που διασχίζουν την πόλη. Η Έδεσα είναι χτισμένη στις πλαγιές του Βερμίου Όρους και έχει μια μοναδική θέα προς την απέραντη μακεδονική πεδιάδα που εκτείνεται μέχρι το Θερμαϊκό κόλπο. Οι ανασκαφές που έγιναν στην Έδεσα έφεραν στο φως πλούσια ευρήματα από την αρχαία πόλη, δείγμα πως εδώ ευημερούσε μια μεγάλη και ισχυρή πολιτεία. Πολλοί μάλιστα στήριξαν την άποψη πως η αρχαία Έδεσα ήταν η Αιγές, η πρώτη πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Η θεωρία όμως αυτή ανετράπη όταν ο καθηγητής Ανδρόνικος έφερε στο φως τα εκπληκτικά ευρήματα στη Βεργίνα, όπου βρίσκεται και το μεγαλοπρεπές ανάκτορο των πρώτων Μακεδόνων βασιλιάδων. Για 200 χρόνια, από τον 7ο μέχρι τον 5ο αιώνα π.Χ., η Αιγές είναι η πρώτη πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Στο παλάτι των Αιγών γίνονται οι μεγάλες γιορτές των Μακεδόνων, γάμοι και κηδείες. Όταν η πρωτεύουσα μεταφέρεται στην Πέλα, οι Αιγές παραμένουν το τελετουργικό κέντρο των Μακεδόνων. Thank you.
γενάρχης του βασιλικού οίκου της Μακεδονίας και ιδρυτής του μακεδονικού κράτους ήταν ο Περδίκας ο πρώτος. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Περδίκας μαζί με τα αδέλφια του Αέροπο και Κάρανο έφυγαν από το Άργος και θεμελίωσαν τη μακεδονική δυναστεία στην Πιερία. Σε αυτό εδώ το μέρος, στις πλαγιές των Πιερίων, ίδρυσε την πρώτη πρωτεύουσα του μακεδονικού κράτους, τις Αιγές. Σύμφωνα με στοιχεία του Ηρόδοτου και του Θουκυδίδη, η εγκαθίδρυση της δυναστείας στη Μακεδονία έγινε περί το 650 π.Χ. Χρήση του Μαντίου των Δελφών αναφέρει ότι ο Δίας ανέθεσε την ίδρυση του κράτους στους Τιμενίδες. Ο ίδιος ο Δίας έδωσε εντολή στον Περδίκα να ιδρύσει την πρωτεύουσα στο μέρος που θα συναντούσε κοιμισμένες Αίγες, δηλαδή κατσίκες. Της Βεργίνας είναι το επιβλητικότερο μακεδονικό οικοδόμημα, όχι μονάχα σε μέγεθος, αλλά και ως αρχιτεκτονική σύνθεση και εκτέλεση. Το μήκος του φτάνει τα 105 μέτρα και το πλάτος του σχεδόν 90 μέτρα. Είναι χτισμένο σε εξαίρετη θέση, όπως γράφει και ο Γάλλος αρχαιολόγος Εζε. Δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς μια θέση καλύτερα διαλεγμένη. Από εδώ τα μάτια του θεατή αγκαλιάζουν ένα μεγαλοπρεπέστατο ορίζοντα. Όλη η πεδιάδα της Μακεδονίας, ο πλούσιος κάμπος του βασιλιά Μίδα, ξετυλίγεται μπροστά μας σαν ένα απέραντο λιβάδι. Στην πρώτη πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στο Ανάκτορο, στην αίθουσα του θρόνου και των συμποσίων, γίνεται γάμος. Ο Φίλιππος νυμφεύεται για 8η φορά την Κλεοπάτρα, μια ντόπια πριγκίπισσα Μακεδόνισσα. Ο Αλέξανδρος ανοίγει την πόρτα και μπαίνει στην αίθουσα του θρόνου στην ώρα της γαμήλιας τελετής. Ο στρατηγός θείος της Κλεοπάτρας υψώνει το ποτήρι του και λέει «Ευχόμεθα και διάδοχο». Ο Αλέξανδρος λέει στον πατέρα του «Και εμείς τι είμεθα». «Τα πόδια δεν μιλούν στο κεφάλι», του λέει ο Φίλιππος. Ο Αλέξανδρος θύμωσε πολύ. Φεύγει από το παλάτι, από τη Μακεδονία, με τη μητέρα του την Ολυμπιάδα, στην πατρίδα της στην Ήπειρο για 3 χρόνια. Όλυμπος, το ιερό βουνό του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Η κατοικία των 12 θεών με το θρόνο του πατέρα Δία στην κορυφή. Από τη Σπάρτη και την Αθήνα, από τις αποικίες της Μικράς Ασίας και της Μαύρης Θάλασσας, από τη Μεγάλη Ελλάδα και τη Σικελία, ως τη Μασσαλία και την Αλεξάνδρεια, την Εσχάτη στην Ασιατική Βακτριανή, τα βλέμματα των πιστών
ήταν στραμμένα στις κορυφές του Ολύμπου, όπου ο Δίας, η Αθηνά, ο Απόλλων και η Αφροδίτη αποφάσιζαν για τις τύχες του κόσμου. Ο Δίας, γυρνώντας από την Κρήτη για να πάρει πίσω το θρόνο του από τον Κρόνο, σταμάτησε στους πρόποδές του, σε αυτό το θεϊκό μέρος που ονομάστηκε Δίον από τον θεό Δία. Έχτισαν οι Μακεδόνες τον μεγαλύτερο ναό στη Μακεδονία, αφιερωμένο στον ύψιστο θεό, και 9 ναοί χτίστηκαν για τις 9 κόρες του, τις 9 μουσες. Εδώ οι βασιλιάδες των Μακεδόνων, μετά από κάθε νίκη τους, έφερναν τα λάφυρα του πολέμου, τις ασπίδες και τους θώρακές τους, των μεγάλων ηρώων της Μακεδονίας. Εδώ ο Αλέξανδρος προσευχήθηκε πριν ξεκινήσει την εκστρατεία εναντίον των Περσών. Ο Ορφέας, που ήταν θεός για τους Μακεδόνες, ρήγησε. Το ξύλινο άγαλμά του ίδρωσε. Και είπε στον Αλέξανδρο, εμπρός, ξεκίνη. Ξεχωριστή θέση για τους Μακεδόνες είχε ο ύψιστος Ζεύς, ο βασιλιάς του Ολύμπου, πατέρας του Μακεδόνος και του Ηρακλέους, και η θεά Αθηνά, προστάτηδα του βασιλείου κατά τη διάρκεια των πολέμων. Εδώ, στους πρόποδες του Ολύμπου, οι Μακεδόνες έκτισαν την ιερή τους πόλη για να τιμήσουν το Δία, τις Μούσες και τους άλλους κοινούς για το Πανελλήνιο Θεούς. Το Δίον, με τον περίφημο ναό του Δία, δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τα μεγάλα ιερά της Νότιας Ελλάδας, όπως η Ολυμπία, η Νεμαία και τα Ίστιμια. Ο θώρακας του Φιλίππου. Ο σιδερένιος αυτός θώρακας είναι μοναδικός. Μας θυμίζει τον θώρακα του μεγάλου Αλεξάνδρου από το Ψηφιδωτό της Πομπίας, που περιγράφει τη μάχη της Ισού. Ο θώρακας του Φιλίππου είναι σιδερένιος, διακοσμείται με 6 λιοντάρια μπροστά και 2 στο αριστερό πλάι, και πάνω στο θώρακα το φυλαχτό του Φιλίππου, πάνω από το πιο σημαντικό του όργανο, το ύπαρτο. Η θεά Αθηνά, η προστάτηδα του Φιλίππου, τον προστατεύει στη μάχη
και στην ειρήνη. Η πολύτιμη και επίσημη ασπίδα του Φιλίππου, την οποία κρατούσε στις θριαμβικές παρελάσεις, είναι φτιαγμένη από χρυσάφι, ελεφαντόδοντο και γυαλί. Στην βιτρίνα βλέπουμε το χερούλι και το εσωτερικό της ασπίδας, το εξωτερικό και δύο ελεφαντοστέινες μορφές. Το εσωτερικό της ασπίδας ήταν δέρμα ή ξύλο, το οποίο δεν σώθηκε μετά από 2.400 χρόνια. Στην ίδια βιτρίνα βρίσκεται η θήκη της πολύτιμης ασπίδας, κατά πολύ βαρύτερη, μέσα στην οποία τοποθετούσε την πολύτιμη αυτή ασπίδα ο Φίλιππος όταν δεν είχε θριαμβικές παρελάσεις. Η τελετουργική ασπίδα του Φιλίππου βρέθηκε στη γωνία του τάφου. Οι προσπάθειες για την αποκατάστασή της κράτησαν 5 ολόκληρα χρόνια και το αποτέλεσμα της επίμονης εργασίας ξεπέρασε την πραγματικότητα. Πάνω στο ξύλινο σκελετό υπήρχαν στρώματα από δέρμα όπου είχε φιλοτεχνηθεί μια περίτεχνη διακόσμηση. Ολόκληρη η κυκλική όψη της ασπίδας ήταν επιχρυσωμένη. Στο κέντρο ένα ελεφαντοστέινο ανάγλυφο σύμπλεγμα, ενώ η κυκλική περιφέρεια της χρυσής επιφάνειας κοσμούνταν από σύνθετο με ανδρικό μοτίβο. 4 από τα τετράγωνα στην κορυφή, στο κάτω μέρος και στα 2 οριζόντια άκρα κοσμούνταν με χρυσό ηλιακό αστέρι, το γνωστό σύμβολο της Μακεδονικής δυναστείας. Λεπτότατα φύλλα αργύρου κάλυπταν τους καινούς χώρους. Η εσωτερική πλευρά της ασπίδας ήταν κοσμημένη με επίχρυσα ασημένια ελάσματα που σχημάτιζαν σταυρό. Τα άκρα καταλήγουν σε ανθέμια όπου υπάρχουν ανάγλυφες φτερωτές νίκες. Το κέντρο στόλιζε ανάγλυφη παράσταση με 2 λιοντάρια. Σύμφωνα με τον καθηγητή Ανδρόνικο, η ασπίδα αυτή αποτελεί το πιο απροσδόκητο και μοναδικό έβριμα. Ένα μοναδικό αριστούργημα της τέχνης του 4ου π.Χ. αιώνα. Η αντάβια της χρυσής επιφάνειας και του γυαλιού, μαζί με το λευκό φως του ελεφαντοστού, θα προκαλούσαν δέος και κατάπληξη σε όποιον στεκόταν αντίκρι. Μονάχα η ποιητική φαντασία του Ομήρου και του Ισιώδου τραγούδησαν τέτοια περίτεχνα έργα, όπως την ασπίδα του Ηρακλή και του Αχιλλέα. Εδώ στο θέατρο των Αιγών, ο Φίλιππος παντρεύει την κόρη του, την Κλεοπάτρα, με τον βασιλιά της Ηπείρου, τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος ο Τρίτος, γιος του Φιλίππου, επιστρέφει στη Μακεδονία με το θείο του για το γάμο. Στο κατάμεστο θέατρο των Αιγών, οι θεατές, μισοί Μακεδόνες και μισοί Ηπειρώτες, παρακολουθούν ένα μεγάλο θέαμα. 12 λευκοντημένοι αξιωματικοί περνούν αυτή την είσοδο και στέκονται μπροστά στο βωμό στην ορχήστρα. Κρατούν στα χέρια τους τα 12 χρυσελεφάντινα αγάλματα των 12 Ολυμπίων θεών, γλυπτά του Λυσίππου, του προσωπικού γλύπτη του Φιλίππου.
Το θέαμα ο κόσμος χειροκροτεί. Μετά μπαίνουν από αυτή την είσοδο στην ορχήστρα οι δύο Αλέξανδροι, ντυμένοι κι αυτοί στα ολόλευκα, κρατώντας στα χέρια τους τα δώρα του γάμου, την πρίκα της νύφης και τα δώρα του γαμπρού. Και από πίσω τους ο Φίλιππος, ο οποίος κατεβαίνει αργά από το παλάτι γιατί είναι χολός από το αριστερό του πόδι. Λίγο πριν περάσει ο Φίλιππος μέσα στην ορχήστρα του θεάτρου, μπροστά του περνάει ένας λευκοντημένος αξιωματικός που κρατάει κι αυτός κάτι στα χέρια του. Το άγαλμα του Φιλίππου που ονομάζει σήμερα τον εαυτό του τον 13ο Ολύμπιο Θεό. Εδώ ο αξιωματικός Παυσανίες περιμένει το Φίλιππο. Μόλις κάνει να περάσει μέσα στο θέατρο, βγάζει το σπαθί του και τον δολοφονεί. Οι Μακεδόνες κατεβαίνουν από τις κερκίδες. Σηκώνουν ψηλά στα χέρια τους τον Αλέξανδρο και του φωνάζουν: «Ο βασιλεύς απέθανε! Ζήτω ο νέος βασιλεύς!» Η Μαθία είναι ο έφορος και παραγωγικός τόπος στους πρόποδες του Βερμίου. Ο Ηρόδοτος αυτόν τον μαγικό τόπο τον ονομάζει το Βασίλειο του Μίδα. Κάθε ρόδο εδώ έχει 60 και 100 φύλλα, δεν είναι μόνον 30 φύλλα. Αυτός ο μαγικός τόπος μας ανοίγει τα σπλάχνα του και αποκαλύπτει τα μυστικά του. Να ένα ακόμη από τα βαφτιστήρια της Μακεδονίας. Ένας ακόμα θαυμάσιος μακεδονικός τάφος με τη μορφή αρχαίου ναού που πρωτοπορεί σε θέματα ζωγραφικής κατά 2.000 χρόνια, όπως αναφέρει ο κύριος Καργάκος.
Ονομάστηκε έτσι από τα τρία μεγάλα ανάγλυφα ανθέμια που στολίζουν τις τρεις γωνίες του αετώματος. Στην πρόσωψη του τάφου υπάρχουν τέσσερις κολόνες ιωνικού ρυθμού. Η αρχιτεκτονική όμως του τάφου είναι συνδυασμός δύο ρυθμών, αφού το αέτομα είναι δωρικού ρυθμού. Σε σκοτεινό μπλε φόντο του αετώματος είναι ζωγραφισμένη μία παράσταση. Ένας άνδρας με πορφυρά ρούχα και άσπρη γενιάδα κρατάει στα χέρια του κλειδιά. Δεξιά του, ξαπλωμένη στο ίδιο κρεβάτι, μία γυναίκα σκεπτική και θλιμμένη. Το μαύρο φόντο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τον θεό του κατωκόσμου, τον Πλούτονα, και τη γυναίκα του, την Περσεφόνη, η οποία ίσως αναπολύει τον ερχομό της Άνοιξης για να γυρίσει ξανά στη γη, κοντά στη μητέρα της, τη θεά Δήμητρα. Στην Οδύσσια, ο Όμηρος αναφέρει πως όταν οι διαλεχτοί θνητοί πέθαναν, οι θεοί τους έστελναν στα Ηλίσια παιδεία, όπου θα περνούσαν μια ζωή ξένιαστη χωρίς ταλαιπωρίες και βάσανα. Εκεί βασίλευε ο δίκαιος Ροδάμανθης, γιος του Δία και της Ευρώπης. Σήμερα το βασίλειο του Ροδάμανθη βρίσκεται στην περιοχή των Λευκαδίων, εκεί που η φύση δημιούργησε με απροχεριά τα επίγεια Ηλίσια παιδεία. Η αρχαία ελληνική σκέψη στηρίζεται στο μύθο. Ο Πλάτωνας, όπως άλλοι δημιουργοί, δανείστηκε τους παλιούς μύθους για να εκφράσει τη σκέψη του. Οι μύθοι του αρχαίου ελληνικού κόσμου ήταν το προζύμι που βοήθησε τη δημιουργία της σκέψης μέχρι και το τέλος της ελληνιστικής εποχής. Σήμερα, μετά από 2.500 χρόνια, η γη της Μακεδονίας μας αποκαλύπτει σιγά σιγά τα μεγάλα της μυστικά. Εδώ, 3 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, ο μύθος γίνεται πραγματικότητα. Αυτός είναι ο οικογενειακός τάφος του Λύσονος και Καλλικλέους, των ιών του Αριστοφάνους. Ο τάφος αυτός χρησιμοποιήθηκε από 5 γενιές μέλη της ίδιας οικογένειας, των ιών του Αριστοφάνους, από τον 3ο αιώνα μέχρι και τον 2ο αιώνα π.Χ. Βρισκόμαστε μέσα στον κεντρικό θάλαμο, ένα δωμάτιο που οι 4 τείχοι του κρύβουν τα μέλη μιας οικογένειας σε 5 γενιές. Στους 3 τείχους, σε 2 παράλληλες σειρές από κόνχες, φιλοξενήθηκαν τα 2.300 τελευταία χρόνια οι νεκροί μέλη της ίδιας οικογένειας. Στην επάνω σειρά είναι θαμμένοι οι άνδρες και στην κάτω σειρά οι γυναίκες τους. Είναι σαν να βρισκόμαστε μέσα σε έναν κήπο. Γύρω-γύρω από τον κήπο βλέπουμε τις κολόνες που συγκρατούν το γύσο της αυλής, το γύσο ενός διαδρόμου. Και πάνω σε αυτές τις κολόνες, γυρλάντες, με μήλα, με ρόδια, με τον λωτό, δέντρα με τους καρπούς τους που εύκολα κανείς έβλεπε στη Μακεδονία και βλέπει 2.300 χρόνια μετά και σήμερα. Ο κήπος είναι στολισμένος, δέχεται τους επισκέπτες που βρίσκονται γύρω-γύρω από τον κήπο, όχι στα δωμάτια τους, αλλά στις κόχες που θα τους κρατήσουν κρυμμένους στον άλλο κόσμο. Κάθε μια κόνχη έχει γραμμένο από πάνω της το όνομα του νεκρού. Εδώ είναι ο Έδιπος, γιος του Αριστοφάνου, η Σπάρτη, κόρη του Λύσονος,
γυναίκα του Εδίπου που χάθηκε από πάνω. Ένα από τα ονόματα των γυναικών της οικογένειας είναι το όνομα Θεσσαλονίκη, που εκτός από την κόρη του Φιλίππου, την κόρη της Νικησιπόλεως, που ο Φίλιππος ονόμασε Θεσσαλονίκη μετά τη νίκη του εναντίον των Θεσσαλών, και άλλες γυναίκες της Μακεδονίας πήραν το όνομα Θεσσαλονίκη. Η τελευταία γυναίκα που θάφτηκε σε αυτόν τον τάφο είναι η Λυσό, η κόρη του Παραμόνου. Αυτή είναι μέλος της οικογένειας, αλλά δεν ξέρουμε τίποτε για τον Παράμονο μέχρι τώρα. Είναι κάποιος ξάδερφος που βρίσκεται στη Μακεδονία όταν οι Ρωμαίοι παίρνουν τη Μακεδονία και τελειώνει και η χρήση αυτού του τάφου. Στον προθάλαμο του τάφου του Λύσονος και Καλλικλέους υπάρχουν δύο ζωγραφικές παραστάσεις, αριστερά και δεξιά. Η Στίγα μαζεύει τα νερά της σε μια δεξαμενή και όποιος πιει ξεχνάει το παρελθόν του. Ο ομφαλός της γης σκεπάζει τον Πίθωνα, το φίδι που είναι θεός του παρελθόντος, και το αίμα που σημαίνει ότι χύθηκε και δεν υπάρχει πια στους νεκρούς των τάφων. Στις δύο κόχες περιγράφονται οι στολές των Μακεδόνων αξιωματικών, οι περικεφαλές, οι περικνημίδες και τα σπαθιά τους. Οι ασπίδες των Μακεδόνων έχουν δύο διαφορετικά σύμβολα. Στην πρώτη ασπίδα βλέπουμε ομόκεντρους κύκλους, 8 γύρω-γύρω από μία ασπίδα, και στην άλλη ασπίδα το σύμβολο της Μακεδονίας, τον ήλιο, με 8 ακτίδες. Οι περικεφαλαίες των Μακεδόνων είναι διαφορετικές, άλλη για τον πεζό και άλλη για τον Υπέα. Ο Υπέας έχει μια ουρά από αλεπού, η οποία ανεμίζει πίσω του καθώς τρέχει γοργά καβάλα στο άλογό του. Η περικεφαλαία του πεζού είναι πιο απλή, που δίνει τη δυνατότητα να δει, και το σπαθί του έχει επάνω στο μήλο, δηλαδή στο χερούλι, ένα αϊτό που τα πόδια του πρέπει να τον κάνουν γρήγορο σαν τον αϊτό. 5 γενιές της ίδιας οικογένειας είναι θαμμένοι μέσα σε αυτόν τον κήπο, ο οποίος έχει την ταυτότητά του. Στο προθάλαμο του τάφου είναι γραμμένο το όνομα της οικογένειας. Λύσονος Καλλικλέους, τον Αριστοφάνο. Η ταυτότητα της Μακεδονίας. Το βαφτιστήρι της Μακεδονίας, γιατί έτσι βάφτιζαν τα παιδιά που έπαιρναν επί γενιές το όνομα του πρόπαπου. Πέλα, η δεύτερη πρωτεύουσα του Μακεδονικού κράτους, η πόλη που το 386 π.Χ. γεννήθηκε ο Φίλιππος και το 356 π.Χ. ο γιος του Αλέξανδρος. Την τοποθεσία αυτή διάλεξε ο βασιλιάς Αρχέλαος ο πρώτος για να χτίσει τη νέα πρωτεύουσα του Μακεδονικού κράτους. Σημαντικός λόγος για τη μεταφορά της πρωτεύουσας από τις Αιγαίες ήταν η γεωγραφική θέση της νέας πόλης, που την εποχή εκείνη βρισκόταν πολύ κοντά στη θάλασσα και τα πλοία μπορούσαν να φτάσουν ως την Πέλα ακολουθώντας τον ποταμό Λιδία. Σύμφωνα με το Θουκυδίδη, ο βασιλιάς Αρχέλαος στα χρόνια της βασιλείας του, από το 413 ως το 399, υπήρξε σπουδαίος οργανωτής του κράτους του. Έκτισε οχυρά, άνοιξε δρόμους και έκανε τον τόπο δυνατό και πλούσιο, καλύτερον από ό,τι είχαν συγκεντρώσει οι 8 που βασίλεψαν πριν από αυτόν. Βρισκόμαστε στην εσωτερική αυλή ενός μακεδονικού σπιτιού της Πέλας, στον τόπο που γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος.
Στο σπίτι υπήρχαν δύο αυλές, γύρω-γύρω τους κολόνες, εδώ ιωνικού ρυθμού, γύρω από τις αυλές ένας κλειστός σκεπαστός διάδρομος και επάνω τα δωμάτια των γυναικών, των παιδιών και των γέρων. Στον κάτω όροφο γύρω από την αυλή ήταν οι άνδρες. Στα δωμάτια που λέγονταν ανδρώνες, εκεί όπου οι άνδρες δέχονταν στα συμπόσια τους φίλους, τους συγγενείς, ακόμη και τους εχθρούς και έπιναν μαζί ένα ποτήρι κρασί για να γιορτάσουν, να συμφιλειωθούν. Σε αυτό το σπίτι με τις δυο αυλές, με τους κήπους, τις δεξαμενές και τα λουλούδια, οι μητέρες από τον δεύτερο όροφο έβλεπαν τα παιδιά τους να παίζουν, ίσως με τον Μεγαλέξανδρο μαζί, μέσα στον κήπο του ίδιου τους του σπιτιού. Οι φωνές, τα τραγούδια ακούγονταν εδώ. Ο Αλέξανδρος ξεκίνησε από αυτήν την πέλα την πρωτεύουσά του και έγινε κοσμοκράτορας. Έφτασε το κράτος του μέχρι την Ανατολή, μέχρι τις Ινδίες. Η νέα πρωτεύουσα πρόσφερε προστασία και φιλοξένησε μεγάλους καλλιτέχνες της εποχής, προσκαλεσμένους από τους Μακεδόνες βασιλιάδες. Κατά τον 5ο αιώνα, ο Αρχέλαος επεδίωξε να καταστήσει την Πέλα κέντρο ελληνικής καλλιτεχνικής και πνευματικής ζωής, μια παράδοση που συνεχίστηκε με τους επόμενους Μακεδόνες βασιλείς και ιδιαίτερα με τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο. Στην αυλή της Μακεδονίας φιλοξενήθηκαν διάσημοι άνδρες της αρχαιότητας, όπως ο Αριστοτέλης, η τραγική Ευρυπίδης, Αγάθωνας και Χειρίλος, ο μουσικός και ποιητής Τιμόθεος, ο Δημάρατος ο Κορίνθιος και ο Σπεύσιπος, ανιψιός και διάδοχος της Ακαδημίας του Πλάτωνος. Ο Ευρυπίδης τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα έζησε στην Πέλα και για να τιμήσει το φιλόξενο και φιλότεχνο βασιλιά Αρχέλαο έγραψε ομώνυμη τραγωδία. Η επιδίωξη των Μακεδόνων να προσκαλούν στην Πέλα ονομαστούς επιστήμονες, καλλιτέχνες, συγγραφείς και στοχαστές είχε σχέση με την καταγωγή του μακεδονικού βασιλικού οίκου. Οι Μακεδόνες βασιλείς πίστευαν πως κατάγονταν από τον Ηρακλή, τον πρόγονο της βασιλικής δυναστείας του Άργους. Γι' αυτό και αποκαλούσαν τον Ηρακλή ημέτερων πρόγονων και τους εαυτούς των Τιμενίδες. Μεγάλη ακμή γνώρισε η Πέλα στα χρόνια του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είχε λαμπρά οικοδομήματα και πολλούς ναούς, όπως του Δία, της Αθηνάς, της Άρτεμις, του Διόνυσου, του Πάνα και των Καβύρων. Τα ονομαστά ανακτορά της τα διακόσμησε στα χρόνια του Αρχέλαου ο ζωγράφος Ζεύξης ο Ηρακλειώτης. Ολόκληρη η πόλη περιβαλλόταν από ισχυρό τείχος και είχε οχυρωμένη ακρόπολη. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα ψηφιδωτά της Πέλας που είναι κατασκευασμένα από πολύχρωμα χαλίκια και καλύπτουν τα δάπεδα των σπιτιών. Τα ψηφιδωτά αυτά και τα άλλα ευρήματα, όπως οι ιωνικοί κύονες, δίνουν μια σαφή εικόνα για τον πλούτο και τη διακόσμηση των ανακτόρων της Πέλας. Το 343 π.Χ. ο Αριστοτέλης ήταν 40 ετών όταν ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος τον κάλεσε να διδάξει τον 13χρονο Αλέξανδρο. Η φήμη του Αριστοτέλη ήταν ήδη μεγάλη σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Με την επιλογή του Αριστοτέλη, ο Φίλιππος είχε συλλάβει καλά το χαρακτήρα του γιού του. Ο Μακεδόνας βασιλιάς είχε διαγνώσει ότι τον άκαμπτο μικρό Αλέξανδρο που αντιστεκόταν σε κάθε βίαιη αγωγή δεν έκαμπτε παρά ο λόγος και γενικότερα η παιδεία. Και διαστάθηκε ότι τα όπλα του λόγου, τα όπλα του νου, κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να χειριστεί καλύτερα από τον Αριστοτέλη. Όταν ο Φίλιππος ο δεύτερος, πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζήτησε από τον Αριστοτέλη να διδάξει τη φιλοσοφία του στο γιο του τον Αλέξανδρο, ο Αριστοτέλης, γιος του Νικόμαχου,
προσωπικού γιατρού του Φιλίππου, διάλεξε αυτόν τον μαγεμένο τόπο για να ιδρύσει τη σχολή του. Ο φυσικός βράχος έγιναν η τύχη της σχολής και στο κέντρο της σχολής ο περίπατος, όπου περπατώντας με τους μαθητές του, ο Αριστοτέλης δίδασκε τη φιλοσοφία του στη λεγόμενη περιπατητική σχολή. Δύο ως τρία χρόνια, από το 342 ως το 339 π.Χ., ο Αλέξανδρος έμεινε κοντά στον Αριστοτέλη. Εδώ στη Μίεζα, όπου βρισκόταν και ο Νυμφαίων, το άλσος των νυμφών, ήταν ο ιδεώδης τόπος για το δάσκαλο και τους μαθητές. Γύρω από τον Αριστοτέλη και τους βοηθούς του δημιουργήθηκε ένας κύκλος μαθητών από ευγενείς μακεδονικών οικογενειών. Εδώ σφυριλατήθηκαν οι δεσμοί του Αλέξανδρου με μερικούς από τους πιο γενναίους συντρόφους του στη μεγάλη του πορεία προς την Αθανασία. Ανάμεσά τους πρέπει να ήταν ο Ιφαιστείων, ο Πτολεμαίος, ο Μαρσίας και ο Άρπαλος. Ο Αλέξανδρος διάβαζε με πάθος. Η μεγάλη του αγάπη ήταν η Ιλιάδα. Ένα αντίγραφο του έπους με την αφιέρωση του Αριστοτέλη το είχε πάντα μαζί του στις εκστρατείες. Εδώ στη Μίεζα οι φιλοσοφικές θεωρίες του Αριστοτέλη για την κοινωνία των ελευθέρων πολιτών βρήκαν έφορο μέρος και βοήθησαν αποτελεσματικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του νεαρού Αλέξανδρου. Προπάντων όμως ο δάσκαλος επηρέασε το μαθητή με τις φιλοσοφικές του ιδέες για την ηθική και την πολιτική. 20 χρόνια μετά, στην πόλη Όπη της Ασσυρίας, στην περίφημη ομιλία του προς τους αξιωματικούς όλων των φυλών που υπηρετούσαν στο Μακεδονικό στρατό, ο Αλέξανδρος θα πει τούτα τα μνημειώδη λόγια. Δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπους όπως κάνουν οι στενοκέφαλοι σε Έλληνες και βαρβάρους. Δεν με ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών ούτε η ράτσα που γεννήθηκαν. Τους καταμερίζω με ένα μόνο κριτήριο. Το κριτήριο της αρετής. Θεωρήστε την οικουμένη πατρίδα σας με κοινούς νόμους, όπου θα κυβερνούν οι άριστοι ανεξαρτήτως φυλής. Η αυτή Λάρνακα που ζυγίζει 10 κιλά καθαρό χρυσάφι, στηριγμένη πάνω στα 4 πόδια ενός λιονταριού, διακοσμημένη γύρω-γύρω με ιαλόμαζα σε μπλε χρώμα, και πάνω της ο ήλιος, ο 16άκτινος ήλιος, το σύμβολο των Μακεδόνων, είναι ο τάφος του Φιλίππου. Μέσα σε αυτόν τον τάφο τοποθέτησαν τον σκελετό του Φιλίππου μετά την καύση του. Το ολόχρυσο στεφάνι του Φιλίππου παριστάνει φύλλα και καρπούς βελανιδιάς. Είναι το βαρύτερο στεφάνι της αρχαιότητας. Ζυγίζει 750 γραμμάρια. Παριστάνει 313 φύλλα βελανιδιάς και 78 καρπούς. Είναι το θεϊκό σύμβολο. Ο Φίλιππος είναι γιος του Διός. Είναι ο θρησκευτικός ηγέτης της Μακεδονίας. Μας έμενε να ανοίξουμε τη μαρμάρινη σαρκοφάγο. Όταν πια έκρινα πως ήμασταν έτοιμοι για την τελευταία αυτή πράξη, κατέβηκα στον τάφο. Προβλέποντας πως το περιεχόμενο της σαρκοφάγου θα ήταν ιδιαίτερα πολύτιμο, για λόγους ασφαλείας, έδωσα εντολή να κλειστεί το άνοιγμα της καμάρας. Ξεπερνώντας τις αναπόφευκτες δυσκολίες που μας δημιουργούσαν τα σκορπισμένα στο δάπεδο οργανικά υλικά, κατορθώσαμε να σηκώσουμε το κάλυμα. Και τότε είδαμε κάτι που ήταν αδύνατο να φανταστώ, γιατί ποτέ ως τότε δεν είχε βρεθεί τέτοιο στεοδόχο σκεύος. Μια ολόχρυση λάρνακα με ένα επιβλητικό ανάγλυφο αστέρι στο καλυμά της. Όλα έδειχναν πως είχαμε βρει ένα βασιλικό τάφο. Και αν η χρονολόγηση που δίναμε στα ευρήματα ήταν σωστή, τότε δεν τολμούσα να το συλλογιστώ. Για πρώτη φορά ένιωσα μια δυνατή ανατριχίλα,
κάτι σαν ηλεκτρικό ρεύμα να διαπερνά τη ραχοκοκαλιά μου. Αν λοιπόν η χρονολογία και αν αυτά ήταν βασιλικά λείψανα, τότε τα οστά που ήταν στη χρυσή Λάρνακα ήταν τα οστά του Φιλίππου. Ήταν τρομακτικό, αδύνατο να το αντέξει ο νους μου. Εκείνο το βράδυ στάθηκε αδύνατο να κοιμηθώ. Ήταν η πιο απίστευτη μέρα της ζωής μου. Ως τότε βέβαια. Γιατί τις επόμενες μέρες άλλες απίθανες εκπλήξεις μας περίμεναν. Στα χέρια μας, ένα μετά το άλλο, ξαναζωντάνευαν τα πιο σπάνια υλικά που έτυχε να βρεθούν σε αρχαιολογική ανασκαφή. Ανάμεσα σε άλλα κομμάτια από λεφαντοστό διέκρινα ορισμένα ανθρώπινα μέλη. Κεφαλάκια, χέρια, πόδια. Θέλοντας να δω πιο προσεκτικά μερικά από αυτά, ανασήκωσα με πολύ προσοχή ένα κεφαλάκι. Ο γενιοφόρος μεσόκοπος άνδρας που εικόνιζε έμοιαζε εκπληκτικά με τον Φίλιππο. Το άφησα στη θέση του και έπιασα ένα δεύτερο. Αν δεν ήταν παρέστηση, κρατούσα στα χέρια μου το πιο αληθινό πορτρέτο του μεγάλου Αλεξάνδρου. Απίστευτο, αλλά αληθινό. Μετά τη δολοφονία του Φιλίππου, ο Αλέξανδρος διάλεξε τον τόπο που θα έθαβε τον πατέρα του. Ένας λάκκος κάφτηκε κάτω από τη γη και εκεί χτίστηκε ένα διθάλαμο ναόσχημο κτίριο. Δωρικές κολόνες στολίζουν την είσοδο αριστερά και δεξιά από τη μαρμάρινη θύρα. Επάνω βλέπουμε μια σκηνή από τη ζωή του Φιλίππου και του μεγάλου Αλεξάνδρου. Μια σκηνή κυνηγίου σε ένα δάσος της Μακεδονίας. Επάνω αριστερά, πάνω σε έναν λόφο, ένα ελάφι τρέχει για τη ζωή του. Κονταροχτυπημένο, προσπαθεί να αποφύγει κι άλλο χτύπημα του κυνηγού που το πλησιάζει. Κάτω από το ελάφι, ένας κυνηγός γδέρνει με το μαχαίρι του ένα ελάφι που μόλις έχει σκοτώσει. Δίπλα στο ελαιόδεντρο, που έχει σύμβολα πόσα ζώα κυνήγησαν τη συγκεκριμένη μέρα οι κυνηγοί στο δάσος, ο κυνηγός καβάλα στο άλογό του σε 3/4 προς εμάς, είναι έτοιμος να χτυπήσει με ένα δεύτερο κοντάρι το ελάφι που τρέχει για τη ζωή του. Κάτω δεξιά, ένας κυνηγός με τα πιο βαριά ρούχα ντυμένος κρατάει ένα δίχτυ στα χέρια του και προσπαθεί να βγει έξω από το τοπίο. Εκεί θα βρει άλλα ζώα που δεν τα βλέπουμε στην εικόνα. Ο Φίλιππος, ο ιδιοκτήτης αυτού του τάφου, είναι καβάλα στο άλογό του. Φοράει τα πορφυρά βασιλικά ρούχα. Στο κεφάλι του έχει τη λεοντή, όπως ο προ-προ-παππούς του, ο Ηρακλής, κρατάει το κοντάρι του και με τη βοήθεια τριών σωματοφυλάκων του προσπαθεί να σκοτώσει το δοντάρι. Στο κέντρο τώρα της εικόνας, ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος είδε την εικόνα του στο κέντρο του δάσους, καβάλα στο άλογό του, με το βασιλικό στεφάνι πάνω στο κεφάλι του, με πορφυρά βασιλικά ρούχα, μπαίνει στην ορχήστρα του θεάτρου της ζωής για να παίξει το ρόλο του μέλλοντος. Να πάρει τους Έλληνες και να τους πάει εκεί που θα πήγαινε ο πατέρας του, στις Ινδίες. Ο Αλέξανδρος, βγαίνοντας από τον τάφο, θα δει τη μορφή του,
πάνω στην πρόσωψη του τάφου θα χαιρετήσει τον πατέρα του. «Χαίρε, πατέρα!» Θα ρίξει μια χούφτα χώμα, όπως όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι. Θα ευχηθεί γέαν ελαφράν, να είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει, πατέρα. Και φεύγοντας θα υποσχεθεί: «Και αμές δε γεσόμεθα κάρονες, και εμείς, πατέρα, θα γίνουμε καλύτεροι». Εδώ στις Αιγές, την πρώτη πρωτεύουσα της Μακεδονίας, ο Αλέξανδρος αποχαιρέτησε για πάντα τον πατέρα του μια καλοκαιρινή ημέρα του 336 π.Χ. Ήταν μόλις 20 ετών. Η ιστορία καλούσε τώρα τον Αλέξανδρο να υλοποιήσει τα σχέδια του πατέρα του, όταν οι εχθροί της Μακεδονίας πανηγύριζαν για το θάνατο του Μακεδόνα βασιλιά. Ο Αλέξανδρος ανταποκρίθηκε στην πρόκληση. Στα 20 χρόνια του ξεκίνησε έναν αγώνα που κανένας ανθρώπινος νους δεν θα μπορούσε να προβλέψει την πορεία του. Έναν αγώνα που μέσα σε 12 χρόνια άλλαξε τον ρου της ιστορίας, ξεπέρασε τη δημιουργία κάθε προηγούμενου ανθρώπου και καθιέρωσε τον Αλέξανδρο σαν ένα από τα πιο επιβλητικά φαινόμενα της παγκόσμιας ιστορίας. Έναν αγώνα που τους επόμενους αιώνες έφερε σε επαφή άγνωστους πολιτισμούς, από το Γιβραλτάρ μέχρι τον Ινδό ποταμό. Ο Αλέξανδρος δεν ξαναγύρισε στη χώρα που τον γέννησε. Αποτέλεσε ένα από τα πιο εκπληκτικά φαινόμενα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Με το νέο μεγάλο απικισμό στη Δύση, οι Έλληνες έγιναν ηγετική δύναμη του αρχαίου κόσμου και προπομπή αυτού που έμελε να ακολουθήσει ο Αλέξανδρος τρεις αιώνες μετά προς την άλλη κατεύθυνση, την Ανατολή. Από τον 8ο π.Χ. αιώνα άρχισε ο συστηματικός απικισμός της κάτω Ιταλίας και Σικελίας. Σε 200 χρόνια χτίστηκαν 120 ελληνικές πόλεις που δημιούργησαν το θαύμα της Μεγάλης Ελλάδας. Ιταλία, 27 Αυγούστου 1997. 45 μέλη της πολιτιστικής εταιρείας Μακεδνός από τη Θεσσαλονίκη ταξιδεύουν από το Πρίντεζι προς τα χωριά του Σαλέντο στην περιοχή του Τάραντα της Νότιας Ιταλίας. Τον 15ο αιώνα στην Γκρεκοσαλεντία τα ελληνόφωνα χωριά ήταν 27. Σήμερα, σε ένα τρίγωνο από την πόλη Λέτσε ως τη Βυζαντινή Καλλίπολη και το Οτράντο, την αρχαία ελληνική πόλη Ιδρούντα, βρίσκονται οι 9 δήμοι της Γκρέτσια Σαλεντίνα.
Έχουν περάσει 4 χρόνια από το τελευταίο ταξίδι της πολιτιστικής εταιρείας Μακεδνός στην πόλη Καλημέρα, όπου ζήσαμε συγκλονιστικές στιγμές με τον Ερνέστο Απρίλε, τον ακούραστο δάσκαλο και συνεχιστή της ελληνικής παράδοσης στην Γκρεκοσαλεντία. Όλες οι ιστορικές αναφορές συγκλίνουν στο ότι οι πρώτοι άπικοι της Χερσονήσου του Σαλέντο ήρθαν από την Κρήτη, όταν στο νησί ζούσε ο θρυλικός βασιλιάς Μίνωας. Τι λένε όμως οι σημερινοί κάτοικοι της Καλημέρας? Εγώ είμαι Ερνέστο Απρίλε. Και εγώ λέω ότι εμείς και του στη Καλημέρα και στο Σαλέντο είμαστε οι Γκρέτσι και ενήρθαμε μακά από την Γκρέτσια. Μα ήρθαμε χιλιέ χρόναν πι, μότι ήρθανε στην Γκρέτσια ους Ελλήνοι. Ήρθανε τσι και ήρθανε πούρο ετού. Και για τούο ετού είναι in vera Grecia. Are mulindine d'amore, re a talassa se guardi, c'è a puteste c'è tardi, molto calo c'ero, c'è a puteste c'è tardi, molto calo c'ero. Cai me non brosti talassa, e vo se cano no, lio germi lio calei, lio nenghiti tornerò. Ia tuo, Leo, ca e mi, enimesta greci, ma i veri greci. Για τον Ερνέστο δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ελληνόφωνοι κάτοικοι της Σαλεντίας έχουν άμεση σχέση με τον ελληνισμό της Μεγάλης Ελλάδας. Την άποψη αυτή υποστήριξε πρώτος ο γερμανός ιστορικός και γλωσσολόγος Γκέραρντ Ρόλφς, ο οποίος για πολλά χρόνια έκανε έρευνες στην Καλαβρία και το Σαλέντο. Στον πρόλογο του βιβλίου του Σκάβη Λιγκουίστικη, που κυκλοφόρησε το 1932, γράφει: τον χειμώνα του 1921-22, συνεχίζοντας τη μελέτη των γλωσσολογικών στοιχείων από την Καλαβρία και το Σαλέντο, άρχισα να πιστεύω ότι ο ελληνισμός της Κάτω Ιταλίας δεν ήταν υπόλοιμα του Βυζαντίου, αλλά συνδέεται κατευθείαν με την αυτόχθονη παράδοση της Μεγάλης Ελλάδας. Καλημέρα, καλημέρα, ο χαιρετήσεις σου ένε, ο χαιρετήσεις σου ένε, καλημέρα, 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 ο χαιρετήσεις σου μη καρδία σου, μη καρδία χαιρούμενη σου ξένου, καπίνουνε μαχαραμάλι στη φουντάνα, ο νερό ατα παιδιά σου μαδιού καρδιέ. Ο νερό που στο γένο σου πάντα ιό, χρυσό που γεννά πάντα μα πάλε καλημέρα. Μα τραβού, αγγλικέα ε παλαιά καρδιά, ε παλαιά καρδιά την μάνα. A ti mana Grecia, Calimera, 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 Puranen benionio, Cino menisti cardias, Ce panta spitarizzi, Calimera, 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 Calimera.
Με λένε Γιώργο Φιλιέρη και είμαι από το Στερνατία, ένα χωριό από την Γρεσία Σαλεντίνα. Εγώ μιλώ το γρήκο, είναι η γλώσσα ελληνική που μιλάνε όλοι εδώ, και έμαθα να μιλήσω στο σπίτι μου, γιατί ο πατέρας μου και η μάνα μου μιλάνε όλοι τα αυτή την γλώσσα. Σύμφωνα με την παράδοση, στις πεδιάδες του Τάραντα ζει ένα είδος αράχνης που έχει τη φωλιά της κάτω από το χώμα και τη λένε Ταράντα ή Ταραντούλα. Όταν κάποιος που ξάπλωνε για να ξεκουραστεί τον τσίμπαγε η αράχνη, το δηλητήριο τον έκανε να χοροπηδάει σαν τρελός, προσπαθώντας να γλιτώσει και να βρει γιατριά. Έτσι γεννήθηκε ο χαρακτηριστικός για την κάτω Ιταλία χορός Ταραντέλα, που μοιάζει πολύ με άλλους ελληνικούς χορούς. Εδώ σήμερα είμαι πολύ ευχαριστημένο γιατί βρήκα τους φίλους από την Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα, και για μένα είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα αυτό, γιατί πιστεύω ότι όλοι είμαστε αδέλφια. Ο Γιώργο Φιλιέρη σπούδασε νεοελληνικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα βρίσκεται ξανά στη Θεσσαλονίκη, προσκεκλημένος από την πολιτιστική εταιρεία Μακεδνός, για να πάρει μέρος στην ημερίδα με θέμα «Τους ελληνόφωνους της κάτω Ιταλίας». La 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 la.